Ενθυμίστε, παιδιά, την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει δια την σπατάλη. Όταν στην πνευματική του διαθήκη ο Τοβίτ λέγει «διότι εν τη υπερηφανία απώλεια και ακαταστασία». Πολύ. Και εν τη αχριότητη, και είχαμε πει ότι αχριότης είναι ό,τι ξοδεύουμε χωρίς να το χρειαζόμαστε. Βέβαια η λέξη αυτή έχει και άλλη σημασία και άλλες πολλές. Ελάττωσης και ένδυα μεγάλη. Δηλαδή έχουμε ελάττωση αγαθών και ένδυα, φτώχεια μεγάλη. Ιγάρ αχριώτης μήτυρ εστί του λοιμού. Διότι η σπατάλη είναι η μάνα της πείνας. Αυτά, παιδιά, μας λέει θεοπνεύστος ο Τοβίτ. Και την περασμένη φορά ήδη είδαμε μερικά στοιχεία γύρω από την σπατάλη. Με τη βοήθεια του Θεού ας ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Η σπατάλη ταυτίζεται με την ασωτεία και μάλιστα και γραμματολογικός. Μας πληροφορούν τα λεξικά ότι ασωτεία σημαίνει σπατάλη. Μάλιστα ο Κλίνης ο Αλεξανδρεύς ετυμολογεί και λέγει, ας πούμε ετυμολογεί, λέγει στον παιδαγωγό του «ασώστους αυτούς κατά έκθλιψη του σίγμα στοιχείου», του σίγμα στοιχείου, «ναι νοϊκότες». Πρέπει, λέει, να νοήσουμε την έκθλιψη του σίγμα, ώστε από τη λέξη άσωστος να περνάω στη λέξη άσωτος. Έτσι βλέπει κανείς καθαρά ότι ο άσωστος, ποιος είναι ο άσωστος? Αυτός που δεν σώζεται, αυτός που δεν έχει ολοκληρία, αυτός που δεν σώζεται, δεν είναι σώος. Και συνεπώς ο μη σωζόμενος, δηλαδή ο άσωτος, αφού κατ' έκθλιψη, όπως λέγει εδώ ο Κλίμης, βγάλαμε το σίγμα, και έτσι άσωτο σημαίνει πια αυτόν που δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Ποιος είναι λοιπόν ο άσωστος ή ο άσωτος? Αυτός που δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Επί ηθικής ενίας, ο άσωστος ή άσωτος είναι ο σπάταλος. Ο σπάταλος, ο ακόλαστος. Αυτά είναι παρμένα από το λεξικό. Ο διεφθαρμένος, ο εξόλης, δηλαδή αυτός που είναι παντελώς καταστραμμένος. Ο μη περισκοπών το μέλλον, αυτός που δεν βλέπει γύρω του δια το μέλλον. Ο όλος της σήμερον ημέρας, αυτός που ζει μόνο για τη σημερινή ημέρα, δεν βλέπει τίποτε παρακάτω. Ο ρίπτον τα χρήματα, αυτός που σκορπάει τα λεφτά του. Ο καταναλίσκον, ο απολύς, αυτός που καταστρέφει. Βλέπετε πόσα συνώνυμα υπάρχουν της ενίας άσωτος και άσωστος, δηλαδή ο σπάταλος. Πόσα πράγματα. Βέβαια, πώς είναι δυνατόν ποτέ να σκέπτομαι την αύριον, εάν όλα τα ξοδεύω σήμερα? Είναι δυνατόν ποτέ? Συνεπώς, πρόκειται περί ενός μεγάλου κεφαλαίου που συνιστά κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου από ηθικής πλευράς. Έτσι σημειώνει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος: «Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε». Εξάλλου τρυφώ θα πει απολαμβάνω. Εκείνο το οποίο μπορώ να έχω, να το απολαμβάνω. Μπορεί κάποτε να αισθάνεται κανείς τρυφή και με σκέτο ψωμί. Όταν το τρώγει
κατά έναν τρόπο απολαυστικών. Θα το δείτε όμως σε δύο πράγματα. Όταν κάποιος τρώει ένα γλυκό ή ένα παγωτό που τρώει λίγο-λίγο, στην πραγματικότητα προσπαθεί να το απολαύσει. Εδώ θα χρησιμοποιούσαμε τη λέξη τρυφή, απόλαυσης, τρυφή. Έχετε δει κυρίως γυναίκες, καμιά φορά και άνδρες, κυρίως γυναίκες να καπνίζουν με την εικόνα της τρυφής, της απολαύσεως. Αφήνουν τον εαυτό τους μέσα στο τσιγάρο, πίνουν μια δόση γερή τσιγάρου, κρατούν κάποιον χρόνο τον καπνό στους πνεύμονες και μετά με μια απόλαυση το βγάζουν τον καπνό αυτόν. Κυρίως οι γυναίκες. Η γυναίκα είναι επιρρεπής εις την απόλαυση, εις την τρυφή. Έτσι λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ετρυφήσατε επί της γης. Είναι πολύ η τομή της τρυφής. Και εσπαταλήσατε, είδατε, σπαταλήσατε και θρέψατε τις καρδιές σας σαν να επρόκειτο να είσαστε σφαχτάρια για την ημέρα που θα σας πήγαινα στο σφαγείο για σφαγή. Έτσι λέει, θρέψατε τον εαυτό σας, έτσι κάνατε τον εαυτό σας να είσαστε οι άνθρωποι οι απολαυστικοί. Εκείνος που σπαταλά τα υλικά πράγματα, μην ξεχνάμε ότι σπαταλά και το ίδιο του το σώμα, τις σωματικές του δυνάμεις. Σπαταλώ τα πράγματα, σπαταλώ όμως και τον εαυτό μου. Διότι όταν κάνω κατανάλωση υπερβολική κρασιού, πέστε μου σας παρακαλώ με τη μέση, δεν σπαταλώ τον εαυτό μου. Όταν ζω ξενύχτια, δηλαδή διασκέδαση με ξενύχτη, δεν σπαταλώ τον εαυτό μου. Όταν χρησιμοποιώ το τσιγάρο που σας είπα προηγουμένως, τα ναρκωτικά, όλα αυτά δεν είναι μία αυτοσπατάλη. Δηλαδή, θα το πούμε, αυτοκαταστροφή. Σπαταλά ακόμη ο άνθρωπος που έχει μέσα του το στοιχείο της σπατάλης, σπαταλά και την καρδιά του, σπαταλά και την ψυχή του. Δεν ξέρω αν ποτέ έχετε αντιληφθεί ότι όταν σπαταλάμε τα αισθήματά μας, τι δεκακίσε στην ποικίλη ανηθικότητα, κάποτε ξεθυμαίνουμε. Συνηθίζω να λέγω, αν το πας καμιά φορά σε εσάς δεν θυμούμε, ότι η καρδιά μοιάζει με ένα αλάβαστρον. Αλάβαστρον είναι ένα φιαλίδιον που ήτανε παλιά το κάνανε έτσι, ιδίως εκεί που υπήρχαν λατομεία αλαβάστρου, στην Αίγυπτο υπήρχαν τέτοια. Είναι θιούχος γύψος το αλάβαστρο, αν καλά το σας το λέω. Δεν θυμούμε, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, πάντως μια μαλακή πέτρα, πολύ μαλακή, πολύ εύκολα ξύνεται, σκαλίζεται, και έκαναν φιαλίδια. Στα φιαλίδια αυτά έβαζαν άρωμα και εβούλωναν το άρωμα αυτό, τα φιαλίδια αυτά, κατά τρόπον που να μην μπορεί κανείς να το ανοίξει παρά μόνο εάν έσπαζε το λαιμό του φιαλιδίου. Και βέβαια ήταν μια χρήσεως αυτό. Έπαιρνε το φιαλίδιο, το αγόραζες, το σπαζες από πάνω και έπαιρνε το άρωμα από μέσα. Έτσι μοιάζει η καρδιά με ένα αλάβαστρο που μέσα της έχει κάποιο άρωμα. Είναι το άρωμα των συναισθημάτων και κυρίως τα συναισθήματα εκείνα τα οποία θα υπάρξουν μέσα εις τον γάμο. Έρχεσαι εσύ πρώιμα πριν την ώρα σου και σπάζεις αυτόν τον λαιμόν του φιαλιδίου του αλαβάστρου και δεν κλείνει πια. Όλο το άρωμα αυτό φεύγει. Έτσι, το άρωμα των αισθημάτων της καρδίας εξαφανίζεται. Όταν λες αγαπώ και αυτόν, αγαπώ και αυτήν, και εκείνον και εκείνον και εκείνον, και δίνεις την καρδιά στον όποιον, οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε στιγμή,
Στην πραγματικότητα κάνεις σπατάλι αισθημάτων. Και όπως λέει κάποιο χωρίο, αν ο Κύριος επισκεφθεί την καρδιά, τι θα κάνουν εκείνοι που έχασαν την καρδιά τους? Εδώ θα λέγαμε εκείνον η καρδιά που ξεθύμανε. Όταν θα έρθει η ώρα για να δώσεις την καρδιά σου και τα αισθήματά σου εκεί που πρέπει, τότε τι θα κάνεις όταν πια έχεις μία ξεθυμασμένη καρδιά? Πολύ θα επιθυμούσα, παιδιά, να θυμόσαστε αυτό που σας είπα. Προσέχετε, μη σπαταλάτε, τι δε κακίσετε αισθήματά σας. Ομοίως παταλούμε το κατοικώνα, που είναι η περιουσία του πατέρα. Θυμόσαστε την παραβολή του ασώτου ιού, όταν εκεί επήρε, λέει, την ουσία του πατέρα, το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Στην πραγματικότητα τι είναι το επιβάλλον μέρος της ουσίας? Η περιουσία, ουσία θα πει περιουσία. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο της περιουσίας που έχουμε από τον πατέρα? Είναι το κατοικώνα. Το παίρνουμε, μας το δίνει ο Θεός. Σου το δίνω, πάρτε. Και εμείς το σπαταλάμε αυτό το στοιχείο το περιουσιακό, που είναι η περιουσία των περιουσιών. Αληθινή μας περιουσία, παιδιά, δεν είναι ούτε τα χωράφια, ούτε τα χρήματα, ούτε οι πρίκες, τίποτα. Είναι το κατοικώνα. Αν αυτό λοιπόν το σπαταλήσεις ζών, όπως λέει και η παραβολή, ζών ασώτος, πες μου τι θα κάνεις μετά? Όταν στραπατσαρίσεις, ξέρετε, το κατοικώνα συνδέεται με την προσωπικότητα. Συνδέεται, αναμφισβήτητα. Όταν λοιπόν σπαταλήσεις την προσωπικότητά σου, αυτά τα γνωρίσματα, τα στοιχεία που σου έδωσε ο Θεός, πες μου τι θα κάνεις? Και αν γυρίσεις πίσω στον πατέρα, σε ρωτώ, πόσο στραπατσαρισμένος θα γυρίσεις? Και το θέμα δεν είναι εκεί, μακάρι να γυρίσει κανείς, αλλά δεν γυρίζουν όλοι. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη σπαταλάται ο χρόνος της ζωής. Βλέπετε, δεν είναι μόνο τα χρήματα να τα σπαταλήσουμε, είναι και ο εαυτός μας, εδώ τώρα και ο χρόνος της ζωής μας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πίστοση της σωτηρίας μας. Αν ρωτήσετε τι κάνουμε εδώ στη γη, τυχερόμαστε, αν θέλουμε να τυχερόμαστε. Στην πραγματικότητα όμως δίδουμε εξετάσεις. Το έχετε αυτό αντιληφθεί? Αν εγώ τώρα σας ομιλώ, στην πραγματικότητα δεν είμαι εγώ ο εξεταστής, είσαστε εσείς. Εσείς με εξετάζετε και με κρίνετε. Σας λέω καλά αυτά που σας λέω? Δίνω εξετάσεις. Και κάθε μέρα όλοι μας δίνουμε εξετάσεις. Όχι στο σχολείο, αλλά στην καθημερινότητα. Μέσα δίνουμε εξετάσεις. Πώς συμπεριφερόμεθα, πώς κινούμεθα, πώς σκεφτόμαστε. Έτσι η ζωή μας δεν είναι παρά μία πίστοση χρόνου για τις καλές μας εξετάσεις. Για να σωθούμε δηλαδή, να δώσουμε καλή απολογία, όπως λέμε, εις τον Κύριον, για την πίστοση της ζωής που μας έδωσε. Πάντως παντού βλέπουμε να υπάρχει αυτό το πνεύμα της πατάλης, δυστυχώς, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνο το ανώφελο ξόδεμα. Ανώφελο. Ο σπάταλος άνθρωπος ακόμη είναι πνευματικά ρηχός. Είναι κάποτε ανυπόφορα ρηχός και αφιλοσόφητος ο σπάταλος άνθρωπος. Άμα του πεις ότι είναι σπάταλος σε οτιδήποτε, από τα κρίματα μέχρι των χρόνων, όχι καημένα θα σου πει, είναι ρηχός, αφιλοσόφητος, δεν φιλοσοφεί τη ζωή. Γι' αυτό λέγει Σοφία Σιράχ, παιδιά, στο 21ο κεφάλαιο, στίχος 15, ήκουσεν λόγων σοφών ο σπαταλών και απήρεσεν αυτό. Άκουσε, λέγει, ένα σοφό λόγο αυτός που σπαταλάει και δεν του άρεσε
έδειξε απαρέσκεια και απέστρεψε αυτόν ο πίσω του νότου αυτού. Άντε λέει, πως κάτι ένα πράγμα δεν μας αρέσει, το πετάμε από πίσω μας να μην το βλέπουμε. Το πέταξε λέει από πίσω του για να μην το βλέπει και άκουσε λόγων σοφών. Έτσι, με εκείνα τα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά που σας είπα, τι γράφει ένα λεξικό, αν το θέλετε, το λεξικό του Λίντελ και Σκότ. Λίντελ και Σκότ, αν το θέλετε. Ο σπάταλος ακόμη αδιαφορεί δια το μέλλον, αφού λέγει ότι είναι ο άνθρωπος της ημέρας, ο όλος της σήμερον ημέρας, δεν κοιτάζει δια το μέλλον, δεν είναι προνοητικός, είναι ο άνθρωπος του σήμερα. Δεν βαριέσαι, σου λέει. Είναι ο Τζίτζικας και το Μυρμήγκε, ο μύθος αυτός, είναι ο Τζίτζικας που τραγουδάει, προσέξτε. Και το Μυρμήγκι πέφτει, δεν τρώει το χειμώνα το Μυρμήγκι. Το Μυρμήγκι πέφτει σε χειμερή ανάρκη. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει είναι μία εικόνα που βγήκε αυτός ο μύθος. Ο Τζίτζικας είναι ο ανέμελος, δεν τον νοιάζει ότι έρχεται ο χειμώνας, ενώ το Τζίτζικι, ενώ το Μυρμήγκι μαζεύει. Είναι προνοητικό, είναι το σύμβολο της προνοητικότητας το Μυρμήγκι. Πάντως, βέβαια η ζωή έχει πολλά γυρίσματα και άμα δούμε έναν άνθρωπο που είναι πεταμένο στον δρόμο, δεν ξέρουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πεταμένο στον δρόμο. Μπορεί αύριο, παιδιά, να δείτε εμένα, δεν σας κάνει εντύπωση, πεταμένο στον δρόμο. Ναι, ναι, πεταμένο στον δρόμο. Έχει πολλά γυρίσματα η ζωή, αναπάντεχα, ανύποπτα, απρόβλεπτα. Όμως θα μπορούσαμε να υπούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πεταμένοι στον δρόμο δεν είναι γιατί ήρθαν τα αναπάντεχα γυρίσματα του καιρού και της ζωής, αλλά γιατί οι ίδιοι δεν φρόνησαν για τη ζωή τους. Εκείνο το «δε βαριέσαι, μεροδούλη, μεροφάει». Δεν σκέπτονται τίποτα παρά μόνο, να μου επιτρέψω την έκφραση, σήμερα τη βγάλαμε, να τα κοπανίσουμε, έτσι το λένε, να τα φάμε και δεν βαριέσαι. Μα αυτός ο άνθρωπος δεν θα γίνει φτωχός. Μια μέρα δεν θα πεταχτεί στον δρόμο. Και ποιος του φταίει? Η ίδια η απρονοησία του και ο τρόπος, ο σπάταλος με τον οποίο έχει ζήσει. Πάντως γενικά η εποχή μας είναι μια εποχή καταναλωτική. Εξάλλου δεν την ονομάζω εγώ έτσι, πιστεύω ότι πολλές φορές θα έχετε διαβάσει σε έντυπα και τα λοιπά και θα έχετε δει ότι όντως χαρακτηρίζεται η εποχή μας καταναλωτική. Δηλαδή καταναλώνει, ξοδεύει, ξοδεύει, καταναλώνει. Κάτι που δεν ήταν παλιότερα χρόνια, πρώτου δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, δεν υπήρχε κοινωνία καταναλωτική, γιατί τα αγαθά ήταν περιορισμένα. Και το σπουδαίο είναι ότι η καταναλωτική αυτή κοινωνία δημιουργεί μια ειδική ψυχολογία εις τους καταναλωτάς. Αν έπρεπε να αναλύσουμε αυτή την ψυχολογία, την ειδική ψυχολογία, θα χρειαζόμαστε, παιδιά, ένα μάθημα. Είναι μια πολύ περίεργη ψυχολογία. Είναι μια ψυχολογία που δείχνει ότι ο άνθρωπος της καταναλωτικής εποχής δεν στηρίζεται ποσόση στον Θεό και στην πρόνοιά του παρά μόνο στον εαυτό του. Αν αύριο το πρωί ακούσουμε από τα ραδιόφωνα τις ειδήσεις ότι κάτι πόλεμος γίνεται, κάπου αρπαζόμαστε, μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε, γιατί έχει πέσει ο σπόρος του πανικού. Μην ανησυχείτε, αλλά έτσι και ακούσουμε κάτι, ξέρετε τι θα κάνουμε? Αντί να πάμε στις εκκλησίες όπως πηγαίναμε το 1940, θα τρέξουμε στα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, αδειάζοντας τα ράφια. Εξάλλου το δείξαμε αυτό το 1974. Ναι, ναι. Συνεπώς, αυτό δεν είναι ένα στοιχείο ειδικής ψυχολογίας του συγχρόνου καταναλωτού? Πρόνοια είναι να φροντίσει κανείς για να έχει κάποια τρόφιμα. Αλλά εδώ στηρίζομαι τη ζωή μας
ολότελας τον έχουμε να καταναλώνουμε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν ακόμη ένα άλλο στοιχείο, αν θέλετε, της καταναλωτικής μας κοινωνίας. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ποικίλοι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν γύρω μας. Τι κίνδυνοι? Πρώτα-πρώτα κοινωνικοί κίνδυνοι. Το έγκλημα αυξάνει. Το βλέπετε, χτυπάει την πόρτα μας το έγκλημα. Κανείς δεν ξέρει αν κάποιος κακοποιός δεν μπει στο σπίτι του, όπως διαβάζουμε σε εφημερίδες και ακούμε και βλέπουμε. Ακόμη, έχουμε εθνικούς κινδύνους. Ποιος μας λέει ότι αυτή τη στιγμή γύρω-γύρω δεν είμαστε σε μια κατάσταση ανάγκης και πιθανώς πρέπει να είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητος? Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε τι μας ενδιαφέρει? Να έχουμε να καταναλώσουμε. Έτσι, ακόμη, δημιουργούμε αμέτρητες ανάγκες γιατί μάθαμε να σπαταλάμε. Ακόμα η κοινωνική μας εικόνα έχει πολλά να μας πει, όπως σας είπα. Τι χρειάζεται? Μία λιτότης. Σήμερα, όποτε υποθεί η λιτότητα, θεωρείται μια ανυπόφορη κατάσταση. Δεν την ανεχόμεθα πλέον την λιτότητα. Έχουμε ακόμη και τη σπατάλη του περιβάλλοντος. Θα τρέξω όμως πολύ γρήγορα για να αναφερθώ σε αυτό. Οι πλουτοφόρες πηγές μας, όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο, αλλά σε όλη τη γη μας, όπως είναι τα δάση, τα νερά, τα μεταλλεία, το κάρβουνο, η υπερεκμετάλλευση της γης που την έχουμε κατεξαντλήσει με τις ατέλειωτες απαιτήσεις μας, τα ψάρια. Πού να φας πιο ψάρια? Η πιο βρώμικη θάλασσα είναι η Μεσόγειος, η πιο ακατάλληλη θάλασσα για να τρέφει ψάρια. Τα άγρια θυράματα, αυτές οι ίδιες οι θαλασσές μας, όλα μα όλα, παιδιά, αυτά σπαταλώνται αλόγιστα. Δηλαδή, οικολογικά μιλώ, από πλευράς οικολογικής. Και αν έπρεπε να δούμε τον εαυτό μας από την πλευρά αυτή, όντως είμεθα αξιοθρήνητη. Αλλά έως πότε? Αυτή η σπατάλη του περιβάλλοντος θα είναι να κάνει τη γη μας ένα σεληνιακόν τοπίον. Κάποτε τα Τέμπη ήταν τόσο πλούσια σε δάση, σήμερα είναι αποψηλωμένα. Γιατί? Κάποτε έγινε σπατάλη του περιβάλλοντος. Ακόμη ο Θεός διαμαρτύρεται για τα Σόδωμα, με τα οποία λέγει ο Θεός μοιάζουν τα Ιεροσόλυμα, και λέγει πλην τούτο το ανώμημα Σοδόμων της αδελφής σου. Δηλαδή, εσύ ο Ιερουσαλήμ που έχεις αδελφή τα Σόδωμα, εννοείται μεταφορικός. Υπερηφανία, εν πλεισμονή άρτων και εν ευθυνίας ίνου εσπατάλων αυτή και εθίγατέρες αυτής. Σε πλεισμονή, λέει, άρτων, εννοεί δηλαδή τα πλούσια αγαθά, ευημερία και εν ευθυνία, δηλαδή με ευημερία, με πλούτον κρασιού, όλα άφθονα, όλα άφθονα. Είδατε, εσπατάλων, σπαταλούσαν, λέγει, αυτή τα Σόδωμα και οι θυγατέρες της. Δηλαδή ήταν πεντάπολης, οι άλλες πόλεις γύρω. Είναι αδελφή σου, ο Ιερουσαλήμ, τα Σόδωμα, λέγει ο Θεός δια του προφήτου η Εζεκιήλ. Αλλά μόνο, παιδιά, εάν αποκτήσουμε τον φόβο του Θεού και λογαριάζουμε τις εντολές του, θα μπορέσουμε να υπερνικήσουμε αυτήν την θωροποιό σπατάλη σε όλους τους τομείς, από τα οικονομικά του σπιτιού μας μέχρι το περιβάλλον εις το οποίο ζούμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας εδίδαξε τη λιτότητα και την οικονομία των υλικών αγαθών. Ενθυμίστε στον χορτασμό των πεντακυσχυλίων, εκεί έδωσε ένα μάθημα λιτότητος. Ψωμί και ψάρι ήταν το γεύμα. Σημειώσατε ότι κοντά στη λίμνη το ψάρι ήταν πάρα πολύ φτηνό, δεν ήταν πολυτελή στροφή, διότι δίπλα εκεί ψάρευαν ψάρια από τη λίμνη.
Συνεπώς, ψωμί και ψάρι είναι κάτι αντίστοιχο με εμάς, αυτό που λέγαμε κάποτε ψωμί και λιές, ψωμί κρεμμύδι, κάπως έτσι. Ψωμί ρέγγα, σήμερα όμως η ρέγγα είναι πανάκριβη. Αλλά εν αυτή την περίπτωση δείχνει εκεί μια λιτότητα προσφοράς, αλλά και οικονομίας. Όταν έφαγε, λέει, ο λαός και χόρτασε, είπε εις τους μαθητάς του να μαζέψουν τα περισσεύματα. «Μα Κύριε, εσύ θαυματουργικός, έδωσες τόσα αγαθά». «Όχι, θα μαζέψετε τα περισσεύματα». Και μάλιστα είπε και τούτο ο Κύριος, «Ή να μην τι απόλυτε, για να μην χαθεί τίποτα». Εκείνο το τι, τα βιώτα. «Ή να μην τι απόλυτε», θα πει ούτε το τόσο δά, ούτε μια μπουκίτσα να μην χαθεί. Θα πρέπει, αν επιτρέπω χρόνος, να σας έλεγα περιστατικά μες στο σπίτι σας, θα έτρωγα πολύ καιρό, να μην πετάμε το ψωμί, το φαγητό, δεν το έφαγες, βάλ το στο ψυγείο, φάτο την άλλη ώρα και λοιπά. Δεν θα πετάμε στους σκουπιδοντερεκέδες μας τίποτα. Προσέξτε, είναι εντολή, πολλές φορές λέμε, ποιες είναι εντολές, μη κλέψεις, μη σκοτώσεις. Ποιος το είπε αυτό? Εάν ο Κύριος είπε «Η να μην τι απόλυτε, τίποτα να μην χαθεί» και εσύ πετάς τα αγαθά σου, γιατί εμπλησμονεί τα τρως και τα πετάς στα σκουπίδια, αυτό δεν είναι αμαρτία? Δεν είναι παράβαση των εντολών του Χριστού? Ακόμη, παιδιά, το Πνεύμα το Άγιον παραγγέλει δια του Αποστόλου Παύλου, «Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκές της όμεθα». Δηλαδή να φάμε και να σκεπαστούμε. Σκέπασμα είναι και τα ρούχα που φοράμε. Να αρκεστούμε σε αυτά. Δηλαδή όχι πολλά πολλά να έχει κανείς. Έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μεταυταρκίας. Είναι, λέει, πορισμός πλούτος μέγας το να έχεις ευσέβεια και αυτάρκεια. Να λες αυτά με φτάνουν. Και ακόμη δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στον καιρό της ευημερίας, συγγνώμη, στον καιρό της ευημερίας να μην λησμονούμε τον καιρό της πείνας. Αυτό το λέει πολύ ωραία η Σοφία Σιράκ πάλι. Είναι στο 18ο κεφάλαιο. «Μνήστητη καιρών λοιμού εν καιρό πλησμονής». Τον καιρό που είναι όλα αγαθά και πολλά, να θυμάσαι την πείνα. «Πτωχίαν και ένδυαν εν ημέρες πλούτου». Τον καιρό που έχεις πολλά αγαθά, είσαι πλούσιος, να θυμάσαι τις ημέρες της φτώχειας. Γιατί από πρωίθεν έως εσπέρας μεταβάλλει καιρός. Από το πρωί έως το βράδυ, λέει, μεταβάλλεται ο καιρός. Και πάντα εστί ταχυνά έναν Κυρίου. Και όλα είναι γρήγορα, αλλάζουν. Όλα αλλάζουν, μα όλα αλλάζουν. Και φαίνεται, παιδιά, για την πατρίδα μας, ότι ξαναγυρίζουν οι ημέρες της πτωχίας. Ακούσατε έτσι. Η ξενική κατοχή και η πείνα που περάσαμε δεν μας δίδαξαν, δυστυχώς, πλην ολίγων ανθρώπων. Η νεωτέρα γενεά ούτε καν υποπτεύεται ότι δεν πρέπει να σπαταλά και να σπαταλάτε. Ούτε καν το υποπτεύεται αυτό. Όσοι έχετε φρόνηση ακούγοντας αυτό το λόγο του Θεού και πιστεύετε ότι έτσι έχουν τα πράγματα, σπεύσατε να περισσώσετε ό,τι έχετε χάσει. Οι καιροί, παιδιά, δεν περιμένουν, αλλιώτικα εκδικούνται εάν σπαταλούμε. Θα έρθουν πραγματικές ημέρες πείνας. Ας διώξουμε λοιπόν τη σπατάλη από όλες τις μορφές της, από τη ζωή μας βέβαια, και ας μάθουμε πολύ καλά αυτό το μάθημα της λιτότητος και της οικονομίας. Και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, όπως αν έλθωση καιρή αναψύξεως από προσώπου Κυρίου, για να έρθουν καλοί καιροί, να έρθουν καλοί καιροί. Και να επαναλάβω και να κλείσουμε αυτά που λέγει ο Τοβίτ στο παιδάκι του, τον Τοβία. «Η γάρα αχριώτης, διότι η αχριώτης», δηλαδή η σπατάλη, «μήτυρ εστί του λοιμού», είναι η μάνα της πείνας. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, κλείνοντας το μάθημά μας για το θέμα της σπατάλης.